Καλημέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος Αμαδιάς και βρισκόμαστε στο Mindset Fitness. Στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω τις top 5 καλύτερες ασκήσεις για ώμους, για μέγιστη υπερτροφία, αλλά και αθλητικότητα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Η πρώτη άσκηση είναι τα Deficit Handstand Push-Up, μια απαιτητική άσκηση όπου χρειάζεται πάρα πολύ δύναμη στους ώμους για να την καταφέρουμε. Αυτό που θα χρειαστεί να κάνουμε είναι να βάλουμε δύο κουτιά και να ανοίξουμε τα χέρια λίγο πιο ανοιχτά από τους ώμους. Εκεί να κατέβουμε όσο πιο βαθιά μπορούμε, έτσι ώστε οι ώμοι να κουμπίσουν πάνω στο κουτί και να σπρώξουμε μέχρι να τεντώσουν οι αγκώνες. Αντίστοιχα, αν δεν μπορούμε, μπορούμε να πάμε σε έναν τοίχο με το πρόσωπο να κοιτάει τον τοίχο. Από εκεί να προσπαθήσουμε το σώμα μας να το κρατήσουμε ευθεία, σαν να είναι κερί, και από εκεί να πάμε μπροστά το κεφάλι, έτσι ώστε πάλι να κουμπίσει στο έδαφος, και από εκεί πάλι να τεντώσουμε καλά τους αγκώνες. Αντίστοιχα, αν δεν μπορούμε ούτε αυτό, μπορούμε να κάνουμε τα Deficit Pike Handstand Push-Up. Στην ουσία είναι μια προάσκηση όπου βάζουμε τα πόδια μας πάνω στο κουτί και έχουμε τα χέρια μας είτε στους κρίκους που δεν είναι σταθερή επιφάνεια, είτε μπορούμε να τα βάλουμε σε μια σταθερή επιφάνεια. Και από εκεί κατεβαίνουμε όσο πιο χαμηλά μπορούμε, πάλι με τη λογική να έχουμε αυξημένο εύρος κίνησης, και από εκεί πάλι να τεντώσουμε τους αγκώνες. Στην δεύτερη άσκηση είναι οι στρατιωτικές πιέσεις με αλτήρες, είτε οι κανονικές είτε τα Arnold Presses, όπου εκεί παίρνουμε τους αλτήρες με ίσια πλάτη από το έδαφος, τους φέρνουμε στους ώμους και προσπαθούμε να τεντώσουμε τα χέρια πάνω από το κεφάλι. Η τρίτη άσκηση είναι τα Lateral Raises, ίσως θα λέγαμε όχι τόσο αθλητική κίνηση, αλλά στοχεύει πάρα πολύ καλά στην πλάγια μοίρα του ώμου, όπου προσπαθούμε να φέρουμε τους αλτήρες δεξιά και αριστερά σε 90 μοίρες και προσπαθούμε να εισπνέουμε κατά την άνοδο των αλτήρων. Στην τέταρτη άσκηση είναι τα Bent Over Dumbbell Raises, όπου παίρνουμε τους αλτήρες και με λυγισμένα γόνατα προσπαθούμε να τους ανεβάζουμε προς τα πάνω, ή αν δεν θέλουμε τόσο πολύ να εμπλέκεται η ράχη μας, μπορούμε να κάνουμε την ίδια κίνηση από καθιστή θέση για να στοχεύσουμε τώρα στην πίσω μοίρα του ώμου, που είναι μια μυϊκή ομάδα λίγο πιο παραμελημένη. Πάμε τώρα στην πέμπτη άσκηση, όπου είναι τα Face Pulls, όπου θα πάμε στην τροχαλία, θα πάρουμε το σχοινί και θα προσπαθήσουμε να τραβάμε στοχεύοντας στην πίσω μοίρα. Αντίστοιχα, μπορούμε να κάνουμε ακριβώς την ίδια κίνηση, αλλά με τις παλάμες τώρα να είναι στην β' λαβή, δηλαδή να κοιτάνε οι αντίχειρες προς τα εμάς. Πέρα βέβαια από αυτές τις 5 ασκήσεις, αξιοσημείωτες είναι και οι ασκήσεις όπως τα Ring Rear Delt Flies, δηλαδή ανοίγματα στους κρίκους. Απλά εδώ θα πρέπει να προσέξουμε, καθώς κατεβάζουμε το σώμα μας προς τα κάτω, να ελέγχουμε την κίνηση και να μην μας παίρνει η φόρα των κιλών. Οπότε τραβάω δυνατά και κατεβαίνω ελεγχόμενα. Αν δεν έχουμε τώρα πρόσβαση σε κρίκους, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα λάστιχο, αν προπονούμαστε ας πούμε σε εξωτερικό χώρο, και από εκεί να κάνουμε την ίδια ακριβώς κίνηση, απλά η τάση δεν είναι ίδια σε όλο το εύρος κίνησης. Εννοείται μπορούμε να δουλέψουμε και την έξω στροφή στις 90 μοίρες, όπου είναι μια πάρα πολύ καλή άσκηση, την βλέπουμε συχνά να τη δουλεύουν και τενίστες αλλά και ρίπτες, και γενικότερα μπορούμε να συμπεριλάβουμε και άλλες ασκήσεις όπως το One Arm Bent Row αλλά στις 90 μοίρες, για να στοχεύσουμε πάλι στον ώμο και όχι στον πλάτη ραχαίο. Οπότε εβδομάδα με εβδομάδα προσπαθούμε να εφαρμόζουμε την προοδευτική επιβάρυνση, αλλά πέρα από αυτό να θυμάστε ότι δεν υπάρχουν ειδικές ασκήσεις, ούτε καλύτερες και χειρότερες. Υπάρχουν κατάλληλες ασκήσεις για κάποιους ανθρώπους και μη κατάλληλες για κάποιους άλλους. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να σας βοήθησα. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.